απόλυση και τις εισφορές να μειώνονται, που είναι πολύ σημαντικό. Ένιωσαν το κοινωνικό και το έξυπνο κράτος να είναι δίπλα τους. Ένιωσαν πιο ασφαλείς στο εσωτερικό, αλλά και στα εξωτερικά σύνορα. Και επίσης οι νέοι ένιωσαν πράγματι ότι η κυβέρνηση αυτή εστίασε τις πολιτικές της στα συμφέροντά τους, στα συμφέροντα των νέων οικογενειών. Η περιοχή μας εδώ, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, έχει ζήσει αυτή τη μέρημνα της κυβέρνησης στα θέματα της δημοτοποιίας, στα θέματα της αγροτικής παραγωγής, στα θέματα των κοινωνικών δομών και υποδομών, στα θέματα της κοινωνικής συνοχής. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε, γιατί πολλά από αυτά τα προχωρήσαμε μαζί. Επομένως, οι πολίτες νιώθουν συνεχώς ότι η πολιτεία, στην έκφρασή της, με την έκφραση της κυβέρνησης, είναι συνεχώς δίπλα τους. Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε και να εκτείνουμε τις προσπάθειές μας. Γιατί για μια χώρα που πρέπει να είναι ισχυρή, με ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οδηγούμαστε σε ισχυρή Ελλάδα και είναι λάθος όλων αυτών οι οποίοι λένε ότι η ισχυρή αυτοδυναμία θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία πιο εγωκεντρική. Είναι λάθος αυτό. Ίσα ίσα, η ισχυρή αυτοδυναμία θα κάνει εμάς να αισθανόμαστε, τον Πρωθυπουργό μας, να αισθάνεται ότι έχει περισσότερες ευθύνες. Γιατί επί της ουσίας ευθύνες ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους πολίτες. Και οι πολίτες το έδωσαν και θα το ξαναεπιβεβαιώσουν. Και βέβαια για την περιοχή μας, η ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει όσο δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία στο ελληνικό κοινοβούλιο και κυρίως μεγαλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των συμπολιτών μας. Και για να γίνει αυτό, έχουμε μια συμπολιτική ουσία. Ποια είναι? Είναι η επιθυμία όλων μας να κάνουμε άλματα μπροστά με τους πολίτες πρωταγωνιστές. Ο πρόεδρός μας το έδειξε και στο προηγούμενο διάστημα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έδειξε ότι ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Για τον κορονοϊό, για τα θέματα της ενέργειας, πολλές πολιτικές που τις ξεκίνησε από τη χώρα μας έχουν γίνει πλέον και ευρωπαϊκές πολιτικές. Επίσης, αναδεικνύει με κάθε τρόπο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την περιοχή μας, και θέτει στο προσκήνιο όσα μας ενώνουν. Σε αντίθεση με τα γκρίζα, τα παράξενα, τα χαρτογράφητα και τα γεμάτα αρνητικές εκπλήξεις σενάρια της αντιπολίτευσης. Μιας αντιπολίτευσης που όταν θέλει να δείξει ότι προσπαθεί να αλλάξει και μάλιστα μετά από μια εκοφαντική ήττα από τη Νέα Δημοκρατία, εμφανίζει σπασμωδικότητα και έλλειψη στρατηγικής. Το βλέπουμε ακόμα και στα νέα φυλάδια τα οποία έχει βγάλει και εκεί συνεχίζει και δεν μπορεί να ξεφύγει από την εσωστρέφεια την οποία έχει. Μια αντιπολίτευση που στην ουσία το ζείτε κι εσείς, τι κάνει, προσπαθεί να πλειοδοτήσει σε κάθε τι που η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει. Στην ουσία είναι ουρά, ακολουθεί και προσπαθάει να φαίνεται καλύτερα. Γνωρίζοντας όμως ότι αυτά που λέει δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή χρησιμοποιεί μια φρασιολογία του 2015, μη κατανοώντας ότι και το ακροατήριο το οποίο είχε τότε έχει αλλάξει. Δώσαμε λοιπόν εμείς όλοι στη Νέα Δημοκρατία εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε το συμβόλαιο το οποίο συνύψαμε, τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, ενώ είχαμε αντίθετα πολλούς λόγους, και το ξέρετε αυτό, να πούμε ότι υποσχεθήκαμε 10, δεν ξέραμε ότι θα έχουμε κορονοϊό και ότι θα έχουμε και κρίση στην ενέργεια, και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε, κύριοι, να κάνουμε τα 10 που σας είπαμε, θα κάνουμε 5. Αντίθετα, ό,τι δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία το έχει υλοποιήσει και προχώρησε και ακόμη περισσότερα πράγματα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια απόλυτη τοποθέτηση από τον πρόεδρό μας, ο οποίος είναι εργασιοκεντρικός και βλέπει το αποτέλεσμα. Στο ίδιο πλαίσιο ασφαλώς λειτουργήσαμε και εμείς, και εγώ λειτουργήσα αισθανόμενος ότι επιτέλεσα υπό το πρίσμα και της καθοδήγησης του Πρωθυπουργού αυτά τα οποία ήθελε να περάσει για τη χώρα και για την περιοχή μας. Παρά τις συνεχείς λοιπόν κρίσεις δεν αλλάξαμε προσανατολισμό. Αυτό που λέγαμε ότι ήταν προεκλογικό πρόγραμμα το μετεξελίξαμε σε κυβερνητικό έργο και είναι αυτή η έκφραση που χρησιμοποιούμε και λέμε ότι στις δύσκολες στιγμές κρατήσαμε την κοινωνία όρθια και την οικονομία ζωντανή. Επομένως, πλέον οι πολίτες έχουν να αποφασίσουν. Έχουν τα διλήμματα τα οποία τους τέθηκαν στο προηγούμενο διάστημα τους ενεργοποίησαν θετικά. Απάντησαν θετικά στο δίλημα αν πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά ή να γυρίσουμε πίσω και καθώς είχαν ήδη την εμπειρία του 2015. Εμείς τι κάναμε? Το απλό, το αυτονόητο.
δώσαμε αξία σε ό,τι λέμε. Και αυτό το εκτίμησαν οι πολίτες, κάναμε ό,τι είπαμε και αυτό το θεωρούν για το επόμενο διάστημα μια σημαντική παρακαταθήκη. Είπαμε ότι συζητούσαμε για τα μεγάλα και για αυτά που μας ενώνουν και οι πολίτες το εκτίμησαν. Ανέβασαν τον πήχη. Έτσι όμως και οι αντίπαλοι μας εντός εισαγωγικών αντιλήφθηκαν επίσης ότι είμαστε το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, η μελλοντική κυβέρνηση των πολλών. Και γι' αυτό μας εκτίμησαν τις προσπάθειές μας. Και επίσης κάτι που συνηθίζω και το λέω, οι πολίτες κατάλαβαν ότι οι αριστερίζοντες δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα να λένε ότι είναι οι τιμητές της κοινωνίας και των συμφερόντων της κοινωνίας. Εμείς καταδείξαμε με τις πολιτικές μας ότι εμείς είμαστε αυτοί που εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της κοινωνίας και των πολιτών με τις πολιτικές τις οποίες κάναμε και όχι με λόγια. Έτσι λοιπόν κοιτάζουμε κατάματα για το επόμενο διάστημα, βλέπουμε μία χώρα να αλλάζει, βλέπουμε τους πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στη νέα κυβέρνηση. Είδαν ότι, και το λέμε και τώρα, ότι στον λαϊκισμό απαντάμε με όραμα και σχέδιο, στις ανάγκες των πολιτών που κάθε φορά προκύπτουν απαντούμε με ένα σχέδιο και με παροχές, με τη θετική έννοια παροχές, και συνεχίζουμε με τη Νέα Δημοκρατία, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζουμε με κυβέρνηση των νικητών και όχι των νικημένων, και γιατί πιστεύουμε ότι η χώρα μας μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής. Και πρέπει εμείς, οφείλουμε μαζί με εσάς, να φέρουμε στο προσκήνιο την ουσιαστική πολιτική, είτε αντιπαράθεση είτε έργο. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και λέμε ότι ισχυρή Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Και λέμε επίσης ότι είμαστε μια ισχυρή πλειοψηφία και γι' αυτό θα έχουμε ισχυρή αυτοδυναμία. Κάνουμε βήματα μπροστά, τολμηρά, με σχέδιο και σταθερά. Όμως κοιτάζουμε μπροστά και κοιτάζουμε στο ίδιο σημείο. Εκεί που θέλουμε, πιστεύουμε και έτσι είναι, ότι συναντούνται το μέλλον της χώρας, της περιοχής μας και τα συμφέροντα όλων. Και οι πολίτες πλέον κατέληξαν. Η πρόοδος είναι μονόδρομος. Και σε αυτό το μονόδρομο θέλουν όλοι μαζί να είμαστε συνοδοιπόροι. Και να πω ακόμα ότι σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου και σας προσκαλούμε, σας προσκαλώ να γεμίσουμε, όπως λέει και ο πρόεδρός μας, τις κάλπες. Οι οποίες κάλπες είναι άδειες και γι' αυτό θα πρέπει να γεμίσουμε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Με ακόμα περισσότερα ψηφοδέλτια νίκης, νίκης όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νίκης της πατρίδος μας. Κανένα ψηφοδέλτιο δεν θα πρέπει να χαθεί. Κάθε ψηφοδέλτιο είναι και μια ελπίδα. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στη χώρα, στην περιοχή μας, στον τόπο μας, να πάει μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστή, με εσάς, με όλους εμάς, επίσης συνοδοιπόρους. Σας ευχαριστώ πολύ.